πότε θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Θα σε καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι Τρίτη 14 Ιουνίου και είμαστε εδώ με τον Μάκη Κουρί. Μέσα σε και ο Ιούνιος πια που λένε Μάκη. Το μισό τον φάγαμε, έτσι δεν είναι? Φάγαμε, δεν είναι ακόμα, δεν έχουμε δει. Και έρχονται λέει κάτι σαραντάρια, σαρανταδιάρια. 43 το τρίμερο. Σαββατοκυριακό, δεύτερο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρόβλεψε η Ένωση Συντακτών να κάνει αργία και τη Δευτέρα. Να βγάλει τις εφημερίδες μια μέρα νωρίτερα. Ναι, μπαγιάτικες ναι, εφημερίδες. Μια μέρα νωρίτερα οι εφημερίδες πάλι. Είναι άλλη η ενημέρωση που δίνουμε. Έχω βαρεθεί. Είναι η ενημέρωση που δίνουμε. Μισές μέρες οι εφημερίδες βγαίνουν μια μέρα νωρίτερα πια το ημέρο. Λοιπόν. Ούτε παραρτήματα παλιά βγαίνανε τώρα. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ. Λοιπόν. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ο κ. Παναγιώτης Γεννηματάς. Τον καλησπερίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Επίτιμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Την τελευταία φορά που ήρθατε, τα κάνατε εδώ πέρα γεσμαδιά, πρέπει να πω. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και την επόμενη πάρα πολλά έτσι. Επειδή ρίξαμε λίγο περισσότερο φως στα πράγματα. Καλά κάνατε, κύριε Γεννηματά. Μα νομίζω εμένα με φέρνετε για συμπληρωματικό προβολέα, έτσι. Συμπληρωματικό προβολέα για να μας περιγράφετε τα πράγματα όπως νομίζετε πως έχουν. Λοιπόν. Ο φίλος μας Δημήτρης Σαγκάρης, οικονομολόγος. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Ο κ. Νίκος Τραβελάκης, λέκτορας οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλοκαιρινός τον βλέπω σήμερα με τα κοντομάνικα. Φυσικά. Προετοιμάζεται για τον καύσωνα που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Έμαθα ότι δεν θα έχει και τμήμα διακοπών η Βουλή, γιατί ναι, έχει να συζητήσει τα εργασιακά και τις ομαδικές απολύσεις. Όχι, αυτά θα έρθουν αργότερα. Αυτά θα έρθουν αργότερα. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτά αργότερα. Αλλά έχει τα νομοσχέδια, εκλογικούς νόμους. Έχει πράγματα. Πάντως με αυτή την ετοιμασία. Είναι νομίζω προϊόρτο για αύριο, θα πάτε σε παρατηθείτε. Στο παρατηθείτε, θα πάτε αύριο. Όχι, δεν θα πάω. Εγώ δεν ταυτίζομαι με αυτή την άποψη ως γνωστόν. Λογικά θα. Δεν ξέρω αν αυτοί που ήταν εκεί για να παρετηθούν ξέρανε για το πρώτο μνημόνιο, ας πούμε, και αν είπαν τότε παρετηθείτε, για το δεύτερο μνημόνιο και αν είπαν τότε παρετηθείτε, και το κυριότερο για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Πασόκ, ναι, το καλοκαίρι. Αυτό λέτε, δεν δηλαδή, ήξερα δηλαδή, τότε είπα παραιτηθείτε. Αύριο παραιτηθείτε, έχουν ψηφίσει κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια. Αυτό λέτε. Βεβαίως. Και δεν τους είπα να παραιτηθούν. Δεν έχετε άδικο. Εκτός αν εννοούν με το παραιτηθείτε από βουλευτέ, από το αποτέλεσμα της τελευταίας βουλής. Οπότε το πράγμα παίρνει και κάποιο νόημα, έτσι το πούμε. Σωστό γι' αυτό. Δεν μπορούμε να τη σώσουμε την Εγώ να πω απλώς. Δεν εννοείται δηλαδή για γηματάκι για τους 300, ή. Για τους 300, βέβαια. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, συνέβαλαν σε αυτό το οποίο γαλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εγώ να πω απλώς ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, μαζί με τον συνάδελφο Πάνο Αμυρά, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και ένας από τους πιο έγκριτους οικονομικούς συντάκτες. Και θα μας απαντήσει ο κύριος Κατρούγκαλος σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν, που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό, με τις συντάξεις, με το ΕΚΑΣ, με τα ΕΦΑΠΑΞ, με τις συντάξεις που εκκρεμούν. Πράγμα που σημαίνει ότι στο 210-34-89-008 μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε από τώρα μηνύματα και για εμάς δηλαδή τώρα και την παρέα μας την τωρινή, αλλά και για τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά από μια ώρα περίπου από τώρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα με το Μάκη και αμέσως μετά πάμε στους καλεσμένους μας. Όπως κάνουμε κάθε μέρα. Υπογράφεται η δόση. Είναι το ESM και παράλληλα και το Eurogroup. Οι πληροφορίες είναι 7,5 δις, υπογραφή του κ. Πουσκοβησί και μέχρι τις 20 του μήνα λέει θα πέσουν τα λεφτά. 20 του μηνός είναι Δευτέρα που μας έρχεται. Ναι, ναι. Θα πάμε να πάρουμε τζιπ. Οι πληροφορίες, ναι, ασφαλώς. Ανοίξω τα μαγαζιά, όλα τα. Πάει γύρι. Δεν θα πέσουν τα λεφτά. Τη Δευτέρα. Όχι, ένα λεπτό. Ναι. Τα 5,5 θα ξαναπάνε πίσω από εκεί που ήρθαν. Και τα δύο δεν θα έρθουν εδώ. Τα δύο θα τα πληρώσει ο Ρέντλινγκ. Ναι. Ο Ρέντλινγκ θα κανονίσει. Ποιους από αυτούς τους οποίους τους χρωστάει το ελληνικό δημόσιο θα πληρωθούν. Συγγνώμη, αυτό δεν θα το κανονίσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι.
Κάπως θα το κανονίσει ο κύριος Ρέντλινγκ. Θυμήστε την ιδιότητα του κύριου. Ο κύριος Ρέντλινγκ είναι ο πρόεδρος του ESM. Ναι, αλλά αυτό είχε γίνει στις προηγούμενες φορές που πληρωθήκανε. Τώρα υπάρχει είναι όρος, η πρώτη φορά. Υπάρχει όρος, είναι μετά τις συμφωνίες του καλοκαιριού που παρέδωσαν όλα τα περιθώρια χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θα επιλέξουν σε ποιον θα πληρώσουν. Ναι, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια τα πάντα πλέον. Δηλαδή πάντα. Ποιοι θα πληρωθούν τα χρήματα που θα πάνε στην αγορά για ΦΠΑ, επιστροφές. Επομένως θα πάνε να διαμαρτύρονται σε αυτόν. Δεν θα επιλέξουν. Δεν θα επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση, θα επιλέξουν. Όχι ένα πρόσωπο, αλλά θα τα επιλέξει ένα μηχανισμό που δεν θα είναι εκείνο τη ελληνική κυβέρνηση. Πάντως θα πάνε στην αγορά. Πού θα πάνε, θα δούμε. Θα τα βρούμε αυτά τώρα. Λοιπόν, θα επιλέξουν και αυτούς που θα επιλέξουν να είναι τα λεφτά χρωστούμενα σε επιχειρήσεις. Προφανώς. Σε μια αντίρρηση, αλλά είναι 9 τα χρωστούμενα. Γι' αυτό λέμε. Είναι 9 τα χρωστούμενα. Μα είπαν από την αρχή με 3,5 δις. Δεν θα περισσέψει. Είναι 2 δις περίπου αυτά που θα είναι πίσω. Με τα 7,5 είναι τα 3,5. Με τα 7. Όχι, με τα 7,5, με τα 10. Με τα 10. Είναι Οκτώβριο είναι το σύνολο. Ναι, έχουμε πάρει και άλλα μέτρα μέχρι τότε όμως, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, μισό. Έχει μια είδηση πολύ σημαντική κατά την άποψή μου ο Μάκης Κουρίς. Μου την είπε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Σχετίζεται με το εκλογικό σύστημα. Θα πει κανείς εκλογές έχουν το 2019. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και συσχετίζεται με το πού προσανατολίζεται ο κύριος Τσίπρας. Επειδή διαβάζουμε σενάρια για το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ή μεθεπόμενες, ανάλογα με το πώς θα ψηφίσουν. Για πες, Μάκη. Πληροφορίες λένε ότι ο κ. Τσίπρας προσανατολίζεται σε απλή αναλογική με τη διατήρηση μόνο του 3%. Χωρίς κανένα μπόνους. Κανένα μπόνους. Εγώ να πω ότι οι πληροφορίες λένε πως ο κ. Κουρουμπλής εισηγείται να υπάρχει ένα μικρό μπόνους, όχι 50 έδρες. 28 με 30. Ο κ. Κατρούγκαλος όμως είναι υπέρ της θέσης που εκφράζει ο κ. Τσίπρας. Θα μας τα πει μετά αυτά ο κ. Κατρούγκαλος. Άρα πάμε σε απλή αναλογική μεν με το πλαφόν του 3% για τους ευνόητους λόγους. Αλλά απλή αναλογική. Εσύ για τις επόμενες εκλογές. Αν δεν βρει τις 200. Έχω ακούσει και για 2% εγώ κάπου σε μια φορά. Όχι, δεν νομίζω 2. Είναι αυτό το εικό. Δεν νομίζω 2. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Αυτό τώρα να πούμε στον κόσμο για να ισχύσει η απλή αναλογική και τις επόμενες εκλογές πρέπει να πάρει 200 ψήφους. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν σχεδόν όλα τα. Η Νέα Δημοκρατία να παίξει γιατί δεν ψηφίσει την απλή αναλογική. Πρέπει να ψηφίσουν σχεδόν όλα τα κόμματα. Όλα εκτός από τη Χρυσή Αυγή. Δεν πρέπει να ψηφίσει και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ζητάει χωρίς. Χωρίς το 3%. Ούτε το 3%. Εάν δεν πέρασε. Λοιπόν, τώρα. Επίσης έχουμε και το παρατηθείτε, έτσι. Το παρατηθείτε, είπαμε, είναι αύριο. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πήγε 6,5 ώρα συγκέντρωση στην Αθήνα αύριο. Είναι μεγάλο ρίσκο. Θα πέσει λίγο ήλιος δηλαδή. Θα έχει ζέστη πάντως. Είναι μεγάλο ρίσκο για τους διοργανωτές. Κάποιοι είναι διοργανωτές. Τι? Οι διοργανωτές πήγαιναν. Από το Facebook βλέπω εγώ, ο κύριος Χειμωνάς. Όχι, μια κυρία είχε νομίζω στο Sky, είχε στο Μέγα. Η οποία, μια καθηγήτρια καλών τεχνών, ότι αυτή είχε ρίξει το σύνθημα, λέει. Πάντως τα κόμματα δεν το έχουν υιοθετήσει. Και δεν το έχουν υιοθετήσει, νομίζω φρονίμως ποιούντες, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να μην έχει κόσμο και άρα να μην χρεωθούν μια συγκέντρωση που δεν θα έχει κόσμο. Ο κόσμος φυσικά είναι ελεύθερος να πάει. Την προμότερα αρκετά. Μόνο ο Άδωνης από ό,τι ξέρω έχει δηλώσει ότι θα πάει. Δεν έχω ακούσει κανένα άλλο που να λέει θα πάω στην κέντρωση αύριο. Από τους πιο γνωστούς εννοώ. Θα δούμε πώς θα το κάνουν. Και από το Πασόκ επίσης δεν έχω ακούσει στελέχη τα οποία δηλώνουν πώς θα πάνε. Θα το δούμε αύριο. Στις 6.30 αυτό το απόγευμα. 6.30 είναι η συγκέντρωση, να το πούμε. Λοιπόν. Αυτό το παρατηθείτε τώρα. Δηλαδή, εμείς τώρα εντάξει, εδώ είμαστε επιστήμονες κλπ. Αλλά κάνουμε έτσι μερικά σχόλια αφού έχουμε την πολυτέλεια. Έχουμε πολιτικούς εδώ. Αυτό το παραντηθείτε, τι έννοια έχει όταν κάποιος κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα για την υπερμνημονιακή προσαρμογή. Ζηλέψε. Για την πιστή εφαρμογή, ας πούμε, θέλουν να πιοδοτήσουν αυτής της μνημονιακής συμφωνίας που έχει υπογραφεί τον περασμένο Αύγουστο. Και πράγματι, όταν έχουν συμφωνηθεί κάποιοι ποσοτικοί στοχοί, μόνη κριτική μπορεί να κάνει κάποιος, και υπάρχουν πολλά περιθώρια για μια τέτοια κριτική, είναι κάποιες επιλογές οι οποίες έχουν γίνει. Ας πούμε η επιλογή να μην κοπούν οι συντάξεις αυτών που χάσαν τις ασφαλιστικές φορές τους, γιατί κάποιοι τις παίξαν στα ζάρια και τις χάσανε. Χρησιμοποιώ έτσι μία έκφραση για να μην μακρηγορήσω. Λοιπόν, και γίνεται η πολιτική επιλογή να φορτωθούμε εμείς οι οποίοι δεν είμαστε συνταξιούχοι σήμερα, να πληρώσουμε όλο αυτό το κόστος της, αν θέλετε, ανακατασκευής του ασφαλιστικού, όπου αν εμείς μεταναστεύσουμε, για παράδειγμα, τι θα γίνει, πώς υπολογίζουν πάνω στη δικιά μας πλάτη. Είναι ένα ερώτημα. Και εν πάση περιπτώσει, αντί να υπάρξει μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση,
Αυτό το παραιτηθείτε, ειλικρινά, δεν έχει εξηγηθεί τουλάχιστον στην κοινωνία. Εγώ να πω μια κουβέντα, ότι για αύριο στις 7 το απόγευμα ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, παρακαλώ, αντιεξουσιαστές. Το οποίο σημαίνει, και μάλιστα βγάλανε και μια ανακοίνωση, βγάλανε μια ανακοίνωση, συγκεντρωνόμαστε στο Σύνταγμα, ακυρώνοντας την μάζοξη των ακροδεξιών μνημονιολάγνων, λένε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και η αστυνομία φυσικά, να μην έχουμε τίποτα περίεργα. Εγώ να το πω, γιατί έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, δεν παρακρύβουμε αυτά, έτσι. Η αστυνομία θα φροντίσει να του ξεχωρίσει. Έχει κάνει δήλωση η Νέα Δημοκρατία για αυτό το θέμα, γι' αυτό το λέω, ότι για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά αναρχικοί ανακοινώνουν συγκέντρωση για να υπερασπιστούν κυβέρνηση. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα ερμηνεία φαντάζομαι. Εγώ λέω ότι οι γενικές γραμμές πάντως είναι ένας τρελός αποπροσανατολισμός μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται μπροστά σε επιλογές κομβικής σημασίας για το μέλλον της και η οποία αντί να τις αντιμετωπίσει από όποια σκοπιά θέλει να τις αντιμετωπίσει ο καθένας, έτσι έρχεται μια δύναμη αστική, η Νέα Δημοκρατία στην ουσία, και θέτει μπροστά ένα παραιτηθείτε και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά παίρνει το rebound. Όχι, δεν τέχει, δεν έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν το υιοθέτησε η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε δίκαιοι. Τέλος πάντων, το έχει προπαγανδίσει. Μόνο ο Γεωργιάδης έχει κάνει αυτό, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Μόνο ο Άδωνης έχει κάνει. Τέλος πάντων, τα δύο πάντως στο χώρο ενός γιαλατζίδη κομματισμού που προσπαθεί να στηθεί, να το θέσω έτσι. Πάντα είδα. Λοιπόν, γίνεται μια ανόητη συζήτηση την ίδια στιγμή που έχουμε μια κοινωνία που πρώτον υποφέρει και δεύτερον βρίσκεται σε πάρα πολύ σημαντικά διεξοδικά. Είναι σημαντικό δηλαδή το να συζητήσουμε για πώς θα εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Προφανώς και όχι. Α, έτσι, γιατί τα ερωτήματα μπαίνουν από όλες τις μεριές να πετάξουν. Προφανώς και όχι. Ναι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Φυσικά διότι... και έτσι παίρνουν τα ερωτήματα. Και πολύ... όχι, αυτή την ώρα που μιλάμε, όχι, δεν είπα δεν είναι σημαντικό όχι, θέμα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, όταν επισημαίνουν ότι κάποιες διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Ναι, βεβαίως πρέπει να γίνουν. Και το Σύνταγμα δεν θα ισχύσει. Όχι, όχι, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Άλλο λέω εγώ όμως. Αυτή την ώρα ο πόνος. Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν άλλοι που λένε ακόμα και τη μετα... τον πρόλογο που υπάρχει στο Σύνταγμα περί Αγίας και Ομοσύμβουλου να φύγει αυτό. Ναι. Και μάλιστα το λένε δεξιοί καθηγητάδες. Εντάξει, αλλά, δεν ναι, αλλά αυτά είναι κάποιες δεν απασχολεί την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όχι, φωνάζουν γιατί να έχει ασυλία. Πώς δεν φωνάζουν, φωνάζουν γιατί να έχουν ασυλία οι βουλευτές. Έχει ένα μεγάλο πόνο. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 10ο χρόνο κοντά μία ύφεση. Έτσι. Δεν έχουμε καμία απάντηση απέναντί της να προσφέρουν στην ελληνική λοιπόν. Κοινωνία και μπροστά σε όλα αυτά λέμε ο ένας για τον πρόεδρο, ο άλλος για τον παρελθόν. Εγώ διαφωνώ, η κοινωνία ψηφίζει. Η κοινωνία ψηφίζει. Λοιπόν, ψηφίζει και ξέρει τι ψηφίζει. Όχι, λοιπόν, δεν ψηφίζει. Και ψήφισε τόσες φορές. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κύριε. Όταν ψήφισε το 2009, δεν ήξερε τι ψήφισε. Η κοινωνία, κύριε Γουρή, πάντως θαύμασε πρωτές τον κύριο το Γάλλο Πρωθυπουργό να έρχεται εδώ και να λέει πώς τα καταφέρνεις εσύ που εμείς ένα εργασιακό πήγαμε να κάνουμε και έχει καεί το Παρίσι. Εσύ πέρασε 7.500 σελίδες, τσακ μπαμ. Ακριβώς. Να πάμε στον κύριο Γεννηματά, παρακαλώ, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ναι, ναι, παιδιά, όμως εκεί. Πάμε στον κύριο Βάζ. Κοιτάξτε να πει γιατί σκοτώσανε τόσους. Δεν πήραν χαμπάρι. Μα συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί δεν πήραν χαμπάρι. Ποια δημοκρατία έχουνε. Συμφωνούμε. Πάμε, κύριε Γεννηματά, για να σας ακούσουμε, να σας περιγράψετε την εικόνα όπως τη βλέπετε εσείς. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ διότι έχουμε την άνεση απόψε ναι. Σε μια πολύ φιλική συντροφιά να πούμε μερικά πράγματα. Και όλα όσα είπατε προηγουμένως, έτσι, σκόρπια και ευκαιριακά, συμβάλλουν δυστυχώς στην επιδείνωση της εικόνας γενικότερης σύγχυσης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Έτσι, και η οποία είναι απογοητευτική, είναι εξόχως απογοητευτική, διότι δείχνει πόσο μακριά εξακολουθούμε να είμαστε από το πρόβλημα. Έτσι. Και αυτό είναι αδιανόητο. Πώς είναι δυνατόν ένας ολόκληρος λαός να σύρεται κατά εξακολούθηση επί σφαγή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και να συζητούμε για ανοησίες. Διότι αυτά τα περιπαραιτήθητα τώρα είναι ανοησίες οι οποίες δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο στόχο έτσι. Και βεβαίως τι θα πει παραιτηθείτε μια κυβέρνηση η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα ας πούμε από τους μισούς τουλάχιστον από αυτούς που θα ζητάνε αύριο να παραιτηθούν και τα λοιπά και η οποία έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από τα 9 δέκατα. Από πόσο, την κοινωνική πλειοψηφία. Συντριπτική πλειοψηφία. Ανήκουν στα πράγματα. Πρέπει όμως να τοποθετήσουμε όλο αυτή την τρικυμία εκρανίων
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και θέλω αυτή τη στιγμή, που έχω αυτή την ευκαιρία χάρη σε εσάς, να δώσω στον ελληνικό λαό με τον τρόπο που έχει συνηθίσει να ακούει από το στόμα μου, ποια είναι η γενικότερη εικόνα. Και ασφαλώς οι φίλοι από εδώ θα συμφωνήσουν σε αυτό, διότι ξέρω ότι είναι εκπρόσωποι μιας ψύχρεμης ορθοφροσύνης. Όλους αυτούς τους μήνες που μεσολάβησαν από τις εκλογές, έγινε μία μάχη εντός εισαγωγικών, υποτίθεται, μία διαπραγμάτευση, έτσι, προκειμένου να ολοκληρωθεί κάποια αξιολόγηση στόχων του παρελθόντος, η οποία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014. Η αξιολόγηση αυτή που έκλεισε τον περασμένο μήνα και δυνάμει της οποίας θα γίνουν κάποια πράγματα στη συνέχεια, μία περαιτέρω σφαγή εισοδημάτων και κοινωνικών απολαβών του ελληνικού λαού, έτσι, είναι η αξιολόγηση πρώτης οποίας εφυγομάχησε από το Μάιο του 2014 η κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να γίνει συνείδηση. Λοιπόν, το επίχειρο τώρα, η επιβράβευση αυτής της αξιολόγησης, της προσέγγισης στόχων, διότι βεβαίως είναι κοροϊδία να λέμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι, κανείς στόχος δεν έχει επιτευχθεί, κατ' οικονομίαν θεωρούν ότι κάποιοι στόχοι προσεγγίστησαν με ικανοποιητική, έτσι, επάρκεια αποτελεσματικότητας. Ποια θα είναι η επιβράβευση αυτών οι οποίοι επέτυχαν να κλείσουν την καθυστερημένη αξιολόγηση? Η αύξηση του ελληνικού χρέους κατά 86 δισεκατομμύρια κατά 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι να αυξηθεί το ελληνικό χρέος κατά 86 επιπλέον δις. Η κρίση δηλαδή χρέους της Ελλάδος, η μεγαλύτερη κρίση χρέους, sovereign debt, κυρίαρχου χρέους, στην ιστορία της ανθρωπότητας, αντιμετωπίζεται με επαύξηση του χρέους, πρώτου οποίου τα υποζύγια τα οποία θα κληθούν να εξυπηρετήσουν και το επιπλέον, σιωπούν. Αυτά τα 86 δις από πού είναι? Το πακέτο από αυτό, το τελευταίο δάνειο. Είναι το 86 δις. Πώς προέκυψε? Πώς προέκυψε? 89, μήπως κάνω λάθος. Όχι, είναι 86. Ναι, ναι, αλλά πώς... Αν μπει το δουνουτού. Όχι, η τρύπα... Εάν μπει το δουνουτού. Αν δεν μπει το δουνουτού, θα πεις μετά. Η τρύπα αυτή πώς δημιουργεί. Η τρύπα το 86 δις. Πώς είναι τα... Όχι, δεν είναι τρύπα. Δεν είναι τρύπα. Όχι, είναι. Δεν είναι τρύπα. Είναι. Αν έρχεται το 2014... Περιμένετε. Είναι τα δημοσιονομικά κενά της τριετίας από το 2014, συν οι περαιτέρω προεξοφλούμενες ανάγκες της επόμενης τριετίας. Δηλαδή, αν είχε κλείσει το 2014... Καμία σχέση. Τα 86 δεν θα υπήρχαν. Αν είχε κλείσει το 2014, θα σας πω. Εάν είχε κλείσει το 2014, θα είχαμε μια διαφορά περίπου στα 10 δις. Είναι η διαφορά κόστους η οποία προέκυψε από τα capital controls, από τη χρεοκοπία του τραπεζιού. Θα είχαμε 76. Αυτό πότε θα το πούμε? Δεν υποθεί όμως. Σας το λέω εγώ. Και πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε πολιτική επικοινωνία των αριθμών. Όχι, όχι, ναι, αλλά όμως οι ξεκάθαρες κουβέντες όμως αυτές δεν έχουν υποθεί. Περνάμε τη μεγάλη εικόνα, την οποία την αγνοούμε. Το ένα κόμμα προσπαθεί να φορτώσει το άλλο. Ότι εσύ έβαλες 86 δις. Σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι. Θα το διατυπώσω μετά τον κύριο Γεννηματέα. Έχει πολλά να πει μετά και σε ευχαριστώ προκαταβολικά. Απ' την άλλη μεριά, ποια ήταν η σημαία της κυβέρνησης αυτής στις προηγούμενες εκλογές? Η περικοπή του χρέους. Απ' την άλλη μεριά, ποιος είναι, υποτίθεται, ο κύριος στρατηγικός στόχος της εθνικής διαπραγμάτευσης? Η περικοπή του χρέους. Αυτός. Ποιο είναι το κατεξοχήν σωτήριο μέσον το οποίο θεωρεί απαραίτητο για την ελληνική οικονομία, την περαιτέρω βιωσιμότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Η αύξηση του χρέους. Η περικοπή του χρέους. Και στην περικοπή αυτή του χρέους έρχονται και συμβάλλουν τώρα με 86 δις επαύξηση του χρέους. Κύριοι, πρόκειται περί ενός φρενοκομείου. Ενός φρενοκομείου το οποίο δυστυχώς δεν είναι μόνο εθνικό φρενοκομείο. Η Ελλάδα είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού φρενοκομείου. Αυτό λέγεται διαχείριση κρίσεως. Διαχείριση κρίσης χρέους. Μπορεί να γίνει από φρενοκομείο διαχείριση κρίσης όμως? Θα σε ρωτώ. Δεν μπορεί. Εάν
η ελληνική χρεοκοπία υπήρξε το αποτέλεσμα της χειρότερης δυνατής δημόσιας διαχείρισης, ναι, ποτέ διαχείριση χρεοκοπίας δεν έτυχε χειρότερης δυνατής διαχείρισης. Ποτέ. Και η Ευρώπη τι έκανε, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνατε εσείς, τι κάναμε εμείς. Όχι, μια στιγμή, είναι εξεκομμένο. Είναι εξεκομμένο. Η Ευρώπη κρατάει ένα κακό δάνειο ενήμερο, κύριε Κουρή. Έχει ένα κακό δάνειο. Μην το βλέπεις έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή η Ευρώπη φταίει ή δεν φταίει. Αν φταίει. Οι δύο τσακάλες διαφωνούν. Κατ' εξοχήν φταίει η Ευρώπη. Να μην κρυβόμαστε πλέον. Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν εκείνος που την πρώτη τριετία μετά το 2009 τσεκούρανα τις ελληνικές κυβερνήσεις για τις διαχειριστικές τους ευθύνες, αλλά πλέον δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία ελληνική κυβέρνηση ευθύνη για όλα αυτά τα οποία διαπράττονται, διότι δεν υπάρχουν ελληνικές κυβερνήσεις, είναι κυβερνήσεις ανδρικέλων, είναι κυβερνήσεις Quisling, οι οποίες υποταγμένες στην ευρωπαϊκή νομιμότητα οδηγούν αυτή τη στιγμή σε ένα εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό αδιέξοδο. Μπορούσε να αντιδράσουν. Μπορούσε να αντιδράσουν. Μπορείς να αντιδράσει. Ουδείς. Όλοι μπορούσαν να αντιδράσουν. Δεν είναι βαρύ όμως για τις κυβερνήσεις ελληνικές. Εκλεγμένες κυβερνήσεις. Δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Το ξέρετε, κύριε Ξενάκη. Γνωρίζω, αλλά είναι λίγο βαρύ. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι βαρύ, ας δείξουν ότι το συναισθάνονται. Μπορούσαν να είχαν. Μπορούσαν να τα είχαν αποτρέψει. Κύριε Κουρή, ξέρετε πολύ καλά. Τι θα μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση κατέληξε. Είχαμε 286 δι. Μα γι' αυτό είσαστε εδώ. Είχαμε 286 δι. Κύριε Σταβελάκη, θα με συμπληρώσετε μετά. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή δεν κατέβηκε με αυτή τη σημαία. Όχι, από την αρχή λέμε, από το 2009 τι μπορούσαν να κάνουν. Να πούνε όχι, τι. Κοιτάξτε τι μπορούσε να κάνει. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Μέχρι το τέλος του 2010 η κατάσταση ήταν απόλυτα διαχειρίσιμη. Υπήρχαν τρόποι να αποφύγουμε την υποταγή αυτή. Η Ευρώπη ήθελε να μας φέρει εδώ. Η μνημονιακή λεμιτόμο του Μαΐου. Απλώς πρέπει να δεχτούμε ότι οι μετριότητες οι οποίες κυβερνάνε και την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχουν πλήρη συνέστηση των κρατουμένων. Και να μην αποδίδουμε. Δεν έβλεπε που μας πάει. Όχι, δεν έβλεπε. Ως απεδείχθη δεν έβλεπε. Ήθελε την πειραματόζω. Μα δεν γίνεται κανένα πείραμα. Ο πειραματόζω ότι δεν γίνεται κανένα πείραμα. Διότι αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει στόχο. Δεν έχει διέξοδο. Δεν οδηγεί πουθενά. Ούτε την ίδια την Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει στην πολιτική τέτοια λογική. Γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται. Με όλο το σεβασμό, το πραγματικό, και δεν το λέω έτσι υποκριτικά, μιλάτε για Quisling, δηλαδή μιλάτε για δοσύλλογους πολιτικούς που ουσιαστικά κάλεσαν, γιατί ο Quisling κάλεσε τον Χίτλερ έτσι να εισβάλλει. Μιλάτε για δοσύλλογους πολιτικούς οι οποίοι κάλεσαν τους ξένους. Γιατί δεν τους καλέσαμε. Δεν τους καλέσαμε το 2009. Καλά, το καλέσαμε. Πώς ήρθανε μόνοι τους. Σύμφωνε. Και αυτό αφορά τους πάντες. Όσους δεν διαχωρίζουν τη θέση τους από τα ανουσιοργήματα τα οποία κατ' εξακολούθηση διαπράττονται εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, των ευρύτερων συμφερόντων, είναι μέσα. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Μια τελεία, κύριε Γεννηματά, παρακαλώ. Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που το πράγμα είναι έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι αυστηρός. Έτσι. Και βεβαίως αυτό δεν ωφελεί τίποτα, διότι περαιτέρω η συνέχεια θα αποδείξει ότι έχουμε να λυπηθούμε και για πολύ χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, θα μας πείτε μετά για αυτά και οι υπόλοιποι. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε και με τα δικά σας μηνύματα.